Ο επόμενος ομιλητής και μαζί του θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή για όλο το υπόλοιπο είναι ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές μας. Με έναν τραγικό τρόπο επιβεβαιώνονται πολλά από τα λεγόμενά σας από χρόνο σε χρόνο. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Διότι έχουμε καταλάβει όλοι την διαχρονία του ζητήματος και τη διάχυση των ευθυνών. Όμως, εγώ οφείλω να το πω αυτό, μία κυβέρνηση με άξονα ότι επί 4 χρόνια άλλαξε την Ελλάδα, όπως γράφει εδώ ο φίλος μου, συντρίβεται στο δυστύχημα των Ντεμπών. Εγώ τι θέλετε να σας πω, όταν ακόμα και τα κοπάδια των προβάτων που ήταν κοντά στο δυστύχημα, στην τραγωδία αυτή, το γνώριζαν και το γνωρίζουν. Οι Έλληνες πότε χρειαζόταν, πόσο καιρό χρειάζονται για να το αντιληφθούν αυτό το πράγμα. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε υποστεί μια τρομακτικής φύσεως αλωτρίωση. Σκεπτόμαστε με το μυαλό και τις προτεραιότητες και τις ιδεολογίες των άλλων και όχι με το μυαλό μας. Γι' αυτό και περιοριζόμαστε στην κριτική, αλλά όχι στην αιτιολογία του πράγματος και στις προτάσεις που θα μπορούσαν να το αλλάξουν. Τούτο εξηγεί ότι επί 200 χρόνια και όχι στην περίπτωση των Ντεμπών που είναι ένα απόστημα, αν θέλετε, του ιδίου φαινομένου ή στη διάρκεια της μεταπολίτευσης που γιγαντώνεται το φαινόμενο, επί 200 χρόνια λοιπόν συσσωρεύουμε καταστροφές διαχειρός της πολιτικής ελίτ των Αθηνών, δηλαδή του κράτους, χωρίς κανείς να αγγίζει τη φύση αυτού του κράτους. Άκουσα προηγουμένως να λέει ότι κάποιος ότι είναι ο κοινοβουλευτισμός που μεταβάλλεται σε κομματοκρατία. Μεταβλήθηκε. Λοιπόν, ο κοινοβουλευτισμός είναι αυτό το οποίο κρύβει, η προβολή της έννοιας κοινοβουλευτισμός είναι αυτό που κρύβει αυτό που είναι η φύση του πολιτικού συστήματος που δεν θέλουν να το δουν. Μία εκλόγιμη μοναρχία η οποία από συστάσεως του ελληνικού κράτους για λόγους που έχω εξηγήσει είναι κομματοκρατία, είναι εκφυλισμένη σε κομματοκρατία. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο, έχουμε εξάρσεις. Μία από τις εξάρσεις αυτές λοιπόν της κομματοκρατίας είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης από τη δεκαετία του 80. Τι σημαίνει κομματοκρατία λοιπόν? Κομματοκρατία σημαίνει η εκλόγιμη μοναρχία που οι διαχειριστές της, δηλαδή τα κόμματα, αντί να είναι διαμεσολαβητές σε μια σχέση κοινωνίας και πολιτικής άτυπη, εξωθεσμική δηλαδή, έχουν καταλάβει το κράτος, το χρησιμοποιούν ως λάφυρο για τους δικούς τους σκοπούς. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται νομιμοποίηση. Χρειάζεται δηλαδή εξαγορά των πολιτών με τη μεταβολή τους σε πελάτες. Χρησιμοποιούν το δημόσιο χρήμα, τις δημόσιες θέσεις για να εξαγοράζουν την κοινωνία προκειμένου να τους αφήνει ήσυχους να ανέμονται το σύνολο του κράτους. Ξέρετε, πολλές φορές μιλάμε αφηρημένα. Ας μιλήσουμε λοιπόν και μία φορά συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα σημαίνει ότι τα πεπραγμένα του κράτους και δι' του πολιτικού αυτού συστήματος, άρα και των κατόχων του, θα μεταφέρουμε ως ενοχές στο έθνος, δηλαδή στη συλλογικότητά μας και στην κοινωνία. Δηλαδή μας ενοχοποιούν γι' αυτό που οι ίδιοι διαπράττουν, ότι εμείς φταίμε, ότι εμείς τους εκλέγουμε. Από πού και ως πού τους εκλέγουμε? Εάν θα ήταν το σύστημα όπως μας λένε αντιπροσωπευτικό, δεν λέω δημοκρατικό, ας το αφήσουμε, τα μαζεύουν όλα μαζί, αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας κλπ. Εκλέγεται, μάλλον επιλέγεται, γιατί μεταξύ των
αυτών που προτείνουν οι μηχανισμοί με καταστρατήγηση του συντάγματος συμβαίνει να επιλέγεται ο ένας ή ο άλλος. Αλλά από τη στιγμή που επιλέγεται λοιπόν, θα έπρεπε, αν διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, να μπορούμε να τον αναγκάσουμε να το πάει καλά, να του υποβάλουμε πολιτικές, να τον ανακαλέσουμε, να τον προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη. Ό,τι θα κάναμε στην ιδιωτική μας ζωή. Τι είναι αυτό, κύριε Σαχίνη, που στην ιδιωτική μας ζωή δεν το επιτρέπουμε, δεν δεχόμαστε μήγα στο σπαθί μας να αποφασίζει κάποιος άλλος ή να εκχωρούμε την ευθύνη της διαχείρισης του σπιτιού μας και σε αυτό που είναι το σύνολο της κοινωνίας, τα εκατομμύρια των ανθρώπων, το εκχωρούμε σε έναν με απόλυτη αρμοδιότητα, ολοκληρωτική αρμοδιότητα. Γνωρίζοντας μάλιστα τι θα κάνει, γιατί το γνωρίζουμε. Εάν διαβάσετε την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση σήμερα, είναι ακριβώς η αποκάλυψη του τι θα κάνουν αυτοί όταν έρθουν στην εξουσία. Το αντίστοιχο έκανε η παρούσα κυβέρνηση όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν 200 χρόνια δεν μας έβαλε μυαλό και διαδηλώνουμε είτε για να τα σπάσουμε τις περιουσίες των ιδιωτών ή του κράτους, τις δικές μας, είτε για να διαμαρτυρηθούμε, είτε για να διακηρύξουμε τις απόψεις μας, αλλά δεν έχουμε πρόταση να θεραπευθεί το κακό, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το έβλεπα στους νέους που διαδήλωναν και διαδηλώνουν αυτές τις μέρες λόγω των τεμπών. Δεν είδα καμία πρόταση που να ζητάει να αναλάβουν ευθύνες στο πεδίο του ελέγχου και της διακυβέρνησης. Μα, θα θεσμηθούν. Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου εδώ. Πώς να το ζητήσει αυτό η νεολαία, όταν η ίδια αυτή η νεολαία βλέπει, για παράδειγμα, να διατάσσεται η συγκρότηση μιας επιτροπής από έναν υπουργό που δεν έχει αναλάβει καν με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ καθήκοντα, δηλαδή αποποιείται τον καθήκοντα, για τον κύριο Γεραπετρίτη μιλώ, ο οποίος συμβαίνει εξαγχιστίας να συνδέεται με εταιρεία που έχει σχέση με το σιδηρόδρομο, όταν βλέπει έναν υφυπουργό καθήλυνα αρμόδιο για το σιδηρόδρομο να παραμένει στη θέση του, ο υπουργός παραιτήθηκε, όπως παραιτήθηκε, και όταν βλέπει ότι τα μέλη αυτής της επιτροπής που θα διεξαγάγουν τον έλεγχο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαχρονικά έχουν εμπλακεί στην υπόθεση διάλυση του ΟΣΕ. Η νεολαία πώς να ζητήσει να ελέγξει όταν ούτε τα αυτονόητα δεν γίνονται? Κύριε Σαχίνη, δεν θα ελέγξει η νεολαία το τι γίνεται στην επιτροπή που ψάχνει το πρόβλημα του ΟΣΕ, το πρόβλημα των σιδηροδρόμων. Θα ελέγξει αυτούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι να βάλουν τάξη στα πράγματα και να λειτουργούν σαν ρολόι. Με άλλα λόγια, να ξέρει η κορυφή ότι ό,τι συμβεί στην πυραμίδα μέχρι τη βάση θα υποστεί τις συνέπειες, διότι θα έχει τις ευθύνες. Να έρθουμε για να δούμε πώς λειτουργεί η κομματοκρατία. Ο τωρινός πρωθυπουργός. Ας υποθέσουμε ότι ας δεχθούμε, όπως και ο προηγούμενος, έλεος, μιλάμε για τον καταληψία, το απόβρασμα δηλαδή μιας κομματοκρατίας που είναι η πιο απαχθής πραγματικότητα, αλλά ας έρθουμε λοιπόν στον τωρινό πρωθυπουργό. Ο τωρινός πρωθυπουργός λοιπόν θα είχε δύο επιλογές. Είτε να γίνει σταθμάρχης, διακινητής και διαμοιραστής του λουφέ του κράτους, είτε να υπερβεί τις αγγυλώσεις ενός κράτους και των διαπλοκών από τους συγκατανευσιφάγους γύρω από αυτό το κράτος που το λιμένονται διαχρονικά επί 200 χρόνια, άρα την ελληνική κοινωνία, και να γίνει ηγέτης. Η πολιτεία του λοιπόν στα 3,5 αυτά 4 χρόνια έδειξε ότι δεν μπορεί να γίνει ηγέτης. Δεν μπορεί να γίνει να υπερβεί αυτό το οποίο τον ανέδειξε. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα καλεί τους ομοίους του και τους ζητάει να γίνουν διαμεσολαβητές στο διαμοιρασμό των συμφερόντων, αντί να πει ο ίδιος μου έλαχε μια μεγάλη τύχη να μπω μπροστά από την κοινωνία και να την φέρω στο μέλλον. Άρα να καταλύσω
ό,τι την κρατάει στο παρελθόν. Αυτό πώς αποδεικνύεται. Προσέξτε. Ποιους έχει επιλέξει ως υπουργούς. Ξέρετε, η τριανδρία μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ο Πρωθυπουργός, ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης. Αυτοί ενορχιστρώνουν για να καλύπτουν το λεγόμενο εκλογικό φάσμα της Νέας Δημοκρατίας. Αναλογιστείτε λοιπόν ποιο είναι το πνεύμα αυτών των ανθρώπων. Όταν κάποτε στην τηλεόραση είχα μπροστά μου τον Γεωργιάδη και έλεγα ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσει, υπήρχε άλλη κυβέρνηση, πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση ο βουλευτής να είναι υπεράνω του νόμου και να δικάζει τον εαυτό του, δηλαδή να μας δουλεύει με τις εξεταστικές και τις άλλες. Και μου λέει, μα θα παραβεί το Σύνταγμα. Λέω, εσείς το φτιάξατε το Σύνταγμα, να το αλλάξετε. Δεν το άλλαξαν βέβαια, παρόλο που έκαναν την σχετική μεταρρύθμιση, αφήνοντάς το ίδιο. Αλλά το χειρότερο ποιο είναι, ότι του έδωσα λύση. Έδωσα λύση στο πολιτικό σύστημα και του λέω, όταν έρχεται η πρόταση για τον βουλευτή, για τον υπουργό, για τον πρωθυπουργό, ότι διέπραξε πολιτικό αδίκημα, δεν έχει παρά να υπογράψει ο καθήλυνα αρμόδιος πρόεδρος της Βουλής και να το στείλει κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Να πει συμφωνεί. Πού βρίσκεται η αντισυνταγματικότητα. Προσέξτε τώρα. Ποιους επέλεξε στα κέρια θέματα. Δεν θα πάμε ότι επέλεξε όποιους ήταν προσκύμενοι στον ίδιο τον πρωθυπουργό ή όποιον ήταν αποτυχημένος πρωθυπουργός και προσκύμενος σε όλες τις δημόσιες θέσεις και δημόσιους οργανισμούς. Θα πάμε σε αυτό το οποίο αποτελεί τους συμβούλους του. Ξέρετε, το πρότυπο του πρωθυπουργού για το τι είναι η χώρα είναι, θα αναφέρω μόνο έναν ξένο, ο οποίος διακινεί τα συμφέροντα της Αγγλίας στην προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας, των Μπίτων. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε και ποιους επικαλείται εσωτερικά για να μας δείξει πώς βλέπει την Ελλάδα. Το δεύτερο, με τις επιλογές του, ποιον επέλεξε πρόεδρο του κράτους. Την κυρία Σακελαροπούλου, έχει δει κανείς το βιογραφικό της. Ποιον επέλεξε, γιατί ο ίδιος επέλεξε, δηλαδή το πολιτικό σύστημα που κυβερνάει, το κόμμα, ό,τι θα έκανε και οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης σήμερα, αν ήταν εξουσία. Ποιον επέλεξε ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχει δει κανείς το βιογραφικό του κυρίου Ντογιάκου, τα πεπραγμένα του κυρίου Ντογιάκου, μα μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχει κουμπαριές μέσω των παιδιών του με έναν τέος πρωθυπουργό του κόμματος που κυβερνάει. Και αν ήταν στην αντιπολίτευση το ίδιο θα ήταν. Που ο άλλος γιος του είναι, όπως αναφέρεται, σύμβουλος ή δεν ξέρω τι, σε εισπρακτικές εταιρείες. Ο οποίος ήταν ανακλητός στον αρμόδιο υπουργό των σιδηροδρόμων. Πώς θα ελεγχθεί ο κύριος Μικρός Καραμανλής από τον κύριο Ντογιάκο, ο οποίος έχει το γιο του εμπλεκόμενο και θα έπρεπε να είναι ανακρινόμενος αυτή τη στιγμή ως συμμέτοχος στο έγκλημα. Πηγαίνετε, κύριε Σαχίνη, στο σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα, που είναι ο κεντρικός σταθμός στην Ελλάδα των σιδηροδρόμων. Ούτε στην Ουγκάντα δεν το συναντάει κανείς αυτό το φαινόμενο. Ποιος φταίει, ο σταθμάρχης? Να πάμε λίγο παρακάτω. Εάν περπατήσετε στην Αθήνα ή σε οποιαδήποτε μεγάλη ή μικρή πόλη της Ελλάδας, θα διαπιστώσετε ότι τα εμβληματικά κτίρια που χαρακτηρίζουν την ταυτότητα της πόλης τα έχουν δώσει ιδιώτες. Από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα, τι τα έκανε αυτά τα χρήματα που εισέπρατε το κράτος αυτό? Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει? Αν έχουμε πολιτισμό στην Αθήνα, οφείλεται στους ιδιώτες χορηγούς. Στη Γαλλία κάθε πρόεδρος φιλοδοξούσε να αφήσει το στίγμα του στην πολιτισμική ιστορία της Γαλλίας. Δημιουργούσε όπερες,
δημιουργούσε μεγάλα έργα υποδομής. Ό,τι έκαναν και οι Αθηναίοι με τον Περικλή και άλλοι. Αυτοί εδώ δεν φιλοδοξούν τίποτε. Είναι πώς θα γίνουν σταθμάρχες τροχονόμοι στο διαμοιρασμό του Λουφέ. Να πάμε λίγο παρακάτω. Ναι. Τους έβαλε στην κορυφή, στη διοίκηση, στη διαχείριση σημαντικών στιγμών της ελληνικής ιστορίας. Για αναλογιστείτε από την Επιτροπή για τα 200 χρόνια μέχρι για την Σαλαμίνα, το Μαραθώνα κλπ. Τις επετείους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, είναι ξένο σώμα, γι' αυτό είναι κομματοκρατία, δεν αγαπάνε την Ελλάδα, ενοχοποιούν την κοινωνία για τα κακώς κείμενα τα οποία αυτοί διαπράττουν και βεβαίως για να μπορέσουν να βρεθούν στην κορυφή κάνουν αυτές τις περίφημες διαμοιρασιές του Λουφέ, δηλαδή του δημόσιου αγαθού. Τώρα μετέβαλαν όλη τη χώρα σε επιδοματούχους. Αυτά είναι εξαγορές, αυτά τα δισεκατομμύρια, εάν τα επένδυαν στην ελληνική χώρα, θα είχε μια τρομακτική οικονομική απογείωση και δεν θα χρειαζόταν τα επιδόματα ο κάθε φτωχός και ανέστιος. Δείτε τι συμβαίνει με την περίπτωση της σχέσης πόλης Αθηνών και Υπαίθρου. Έχει ερημωθεί. Εάν καθίσετε, βάλετε έναν αρμόδιο να εξετάσετε τι έχουν νομοθετήσει, γιατί καθ' υπόδειξή τους το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπράττει εναντίον της ελληνικής χώρας για να ερημωθεί, θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε, αλλά ο καθένας ως άτομο τα βλέπει. Αλλά δεν βλέπει το σύνολο, τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι το πολιτικό σύστημα. Εάν θα λειτουργούσε το πολιτικό σύστημα, θα έπρεπε να υπάρχει ο κανόνας του αντικειμενικού ελέγχου από τους διορισμούς. Μη μου πείτε ότι ο κύριος Μικρός Καραμανλής που μπήκε στο Υπουργείο του, πώς λέγεται, και για τις υποδομές έγινε με διαγωνισμό και δείχθη ο καλύτερος. Μη μου πείτε ότι μπορεί να εκλεγεί αν είναι υποψήφιος αυτή τη στιγμή με τις δικές του δυνάμεις, έστω και αν έχει ένα κράτος πελατειακό μπροστά του. Το κόμμα αποφασίζει, επομένως ο αρχηγός. Κύριε Κωτογιώργη, με ρωτάει πολλοί κόσμος ακούγοντάς σας. Θέλω να σας διαβάσω δύο σχόλια και έτσι να πάτε και τη σκέψη σας πιο κάτω, αν είναι δυνατό. Λέει ένας εδώ, ο Νίκος από το Λονδίνο. Δεδομένου της σημερινής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, κύριε Κωτογιώργη, λέει, πώς θα μπορέσει ο λαός πρακτικά να αποκτήσει την εξουσία στην οποία αναφέρεστε, όταν το μόνο όπλο που του δίνουν είναι οι εκλογές κάθε 4 χρόνια. Αυτό όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση που να είναι άξια να αναλάβει το έργο αυτό, πρακτικά τι άλλο μπορεί να κάνει ο λαός που να μην μπορεί να εξουδετερωθεί από το εκάστοτε κομματικό σύστημα? Ποιος είναι αυτός που θα επιβάλλει την νομιμότητα στο κράτος όταν η εξουσία αυτή έχει αυτονομηθεί και την έχει το πολιτικό σύστημα? Πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε? Και άλλος φίλος λέει το ίδιο, παρεμφερές. Αντιμετωπίζετε το σύστημα, κύριε Κωτογιώργη, ως ένα δομημένο και έχοντας καταφέρει να ελέγξει όλους τους αρμούς εξουσίας, όταν ακόμη υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης των υπουργών δια της ψήφου και εκλογής εντύμων και καθαρών ανθρώπων με λογοδοσία για τα πεπραγμένα τους? Πόσο εύκολο είναι όταν τα λεγόμενα λόμπι ελέγχουν στο σύνολό τους σχεδόν όλα τα κόμματα, όντας χρηματοδότες? Με επαναστάσεις και τι είδους, αφού ακόμη και οι απλές διαδηλώσεις, οι άδολες, σχεδόν ποινικοποιούνται? Και θα γίνει, αν θυμάστε, εγώ μεν από το 1973-74 συμπληρώνω εσείως 50 χρόνια επιστημονικής διαδρομής. Εσείς από τότε που με καλείτε δεν πάβω να λέω ότι η αιτία του προβλήματος και η άρση της αιτίας των προβλημάτων αυτών των καταστροφών διέρχεται από τη μεταβολή του πολιτικού συστήματος. Μεταβολή του πολιτικού συστήματος σημαίνει πρώτον συνειδητοποίηση, επίγνωση του τι είναι το πολιτικό σύστημα. Η πρώτη αρχή του πολίτη είναι να πάψει να αποκαλεί τον πρόεδρο του κράτους πρόεδρο της δημοκρατίας, όπως αποκαλούσε και τον Παπαδόπουλο και τον κάθε αυταρχικό ηγέτη και την εκλόγιμη μοναρχία, πρόεδρος της πολιτείας. Να πάψει να αλλάξουμε δηλαδή το περιεχόμενο των εννοιών για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
Όποιος ελέγχει το περιεχόμενο των εννοιών, ελέγχει τα μυαλά των ανθρώπων, ελέγχει το σύστημα. Να πάψουμε λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε για ποιο σύστημα πρόκειται και γιατί αυτό το σύστημα προκαλεί μόνο καταστροφές. Δεν συναντιέται με την κοινωνία. Και όπου η κοινωνία αντιτάσσει αντίσταση, την καταστέλει. Και παρεμβαίνει με τα μέσα ενημέρωσης, Θεός φυλάξει, προκειμένου να καταστήλει και την αμφισβήτηση στα μυαλά των ανθρώπων. Να τα εκτρέψει. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει καταφέρει και είναι μέγα επίτευγμα σήμερα το γεγονός ότι έχει στρέψει τους λεγόμενους αντιεξουσιαστές εναντίον της κοινωνικής συλλογικότητας και εναντίον του πολιτισμικού μέρους της κοινωνικής συλλογικότητας που είναι το έθνος, αντί να είναι αυτοί αντιμέτωποι με το κράτος και το πολιτικό του σύστημα. Αυτό είναι το πρώτο. Πρέπει δηλαδή να γίνει η πρώτη πράξη της ευθύνης του πολίτη να πάψει να είναι πελάτης και αλωτριωμένος με τις ιδέες και τις αντιλήψεις περί πολιτικού συστήματος. Εάν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πάψουμε να διαγωνιζόμαστε για το ποιον θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές και θα αντιτάξουμε το ιδιωτικό μας σώμα, αλλά το σώμα μας ο καθένας από τη θέση του, εναντίον τους, για να τους πούμε ότι θέλουμε να αισθάνονται την ανάσα μας. Δηλαδή θεσμικά να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και να υπάρξει μια προσομοίωση αντιπροσώπευσης. Αντιπροσώπευση, έλεγχος, ανάκληση, ποινική ευθύνη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όταν λοιπόν βλέπουμε, να πάρουμε το παράδειγμα των ΜΜΕ. Γιατί εάν μιλήσουμε με πραγματικούς όρους, θα δούμε και το πρόβλημα. Τι γίνεται στα ΜΜΕ? Μπορείτε να κάνετε μια αποτίμηση το πόσα εκατομμύρια διοχετεύτηκαν στα ΜΜΕ για να τους κλείσουν το στόμα ή να τους κατευθύνουν τις πολιτικές για να ελεγχθεί η κοινωνία και η σκέψη της? Κάντε έναν απολογισμό. Εγώ θα σας αναφέρω για να δείτε τι σημαίνει κομματοκρατία, πώς δηλαδή ιδιοποιούνται τους δημόσιους θεσμούς τα κόμματα που είναι εντεταλμένα για να τους εφαρμόσουν και έτσι λιμένονται το δημόσιο αγαθό. Το 1989 εκλήθην να πάω και επήγα για να δώσω παράδειγμα και όχι για να υπηρετήσω το σύστημα, γι' αυτό και το ανέτρεψα, στην ΕΡΤ. Η πρώτη μου πράξη ήταν να εκδιώξω τη διακομματική από την ΕΡΤ. Ξέρετε, οι ειδήσεις και όλα τα προγράμματα τα συμφωνούσαν και τα μοίραζαν με τους όρους της δυνατότητάς τους, της εκλογικής τους εκπροσώπησης και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Ξέρετε τι την έκαναν την διακομματική στη συνέχεια? Την εγκατέστησαν στο ΕΣΟΡΟΥ, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που εγώ δημιούργησα και πρότεινα πώς θα είναι δημόσιος θεσμός, με συνταγματική τάξη για να καθορίζει τα όρια της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης. Διακομματικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφώνησαν να εγκαταστήσουν την διακομματική μέσα στο ΕΣΟΡΟΥ. Ξέρετε τι άλλο διέπραξαν? Προκήρυξαν 23 θέσεις και μου έφεραν να διορίσω 1157. Με το επιχείρημα ότι έρχονται εκλογές. Αναλογιστείτε λοιπόν αν αυτό, δεν θα σας αναφέρω περισσότερα γιατί δεν επαρκεί ο χρόνος, αλλά αναλογιστείτε ότι μόνο με αυτό το παράδειγμα μπορεί κανείς να γνωρίζει τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και γιατί, η αιτία. Να πάρω ένα άλλο παράδειγμα που έχω προσωπική γνώση, την Ολυμπιακή. Όταν με κάλεσαν προεδρεύοντος του παλαιού Κωνσταντίνου Καραμανλή για ένα μήνα να γίνω υπηρεσιακός τύπου, μου τηλεφωνεί συνάδελφος ότι επήγε στην Ολυμπιακή για να βγάλει εισιτήριο να πάει να ψηφίσει στην πόλη όπου είναι τα εκλογικά του δικαιώματα. Του είπαν από την Ολυμπιακή ότι δεν έχουν εισιτήρια διότι τα έχουν πάρει τα κόμματα. Βεβαίως τα κόμματα δεν πλήρωσαν δεκάρα στην Ολυμπιακή. Τι φέσωσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας δημόσιος χώρος μεταβάλλεται σε ιδιωτικό χώρο? Όταν το κατήγγειλα δημόσια στο briefing, η απάντηση ποια ήταν? Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί της εποχής
μου τηλεφώνησαν για να μου πούν ότι τους χαλάω την εκλογική εικόνα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς σε αυτό που συναντιόνται όλες οι κομματικές δυνάμεις, δηλαδή στην ιδιοποίηση του κράτους και στη λαιλασία τους, γιατί οι σιδηρόδρομοι δεν είναι μόνο το ατύχημα, αυτό είναι το απόστημα. Είναι ολόκληρο το πλέγμα των σιδηροδρόμων, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί, όπως είναι όλοι οι δημόσιοι θεσμοί. Και το κράτος το ίδιο. Όταν ακούμε, κύριε Σαχίνη, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον τωρινό πρωθυπουργό, όπως και τους προηγούμενους, να λένε ότι το Σύνταγμα τους περιορίζει να απολύουν αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όσοι γνωρίζουν ότι λέει ψέματα. Διότι λέει πράγματι ψέματα. Όλοι λένε ψέματα. Το Σύνταγμα, ακόμα και το δικό του Σύνταγμα, δεν επιτρέπει την κομματική απόλυση, την απόλυση δηλαδή για ιδιωτελείς λόγους. Εάν ο υπάλληλος δεν πράττει το καθήκον του, απολύεται. Όμως πώς θα απολυθεί όταν ο έλεγχος του υπαλλήλου ή τα ανάλογα δηλαδή συμβούλια πειθαρχικού και άλλου ελέγχου έχουν παραδοθεί στα κομματόσκυλα των συνδικαλιστών και των κομμάτων και επομένως δεν οδηγείται κανείς στην απόλυση. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση σε όλα αυτά? Αν δεν εναγκαλιστεί ένας πρωθυπουργός, οποιοδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και του τωρινού που απέτυχε παταγωδός, εάν δεν φαντασιωθεί τον εαυτό του με φιλοδοξία ανάταξης της χώρας και μεταφοράς στο μέλλον, άρα σύγκρουσής του με όλο αυτό το κατεστημένο οικοδόμημα της ιδιοποίησης του κράτους, στο οποίο όλοι συμβάλλουν και το θέλουν, εάν δεν έρθει αντιμέτωπος και επομένως εάν δεν αναγκαλιστεί την κοινωνία ως σύμμαχο εναντίον τους, η Ελλάδα θα εκλείψει σε πολύ λίγες δεκαετίες. Διότι θα συνεχίσει να συσσωρεύει και μάλιστα να δοξάζεται. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, κύριε Σαχίνη, το γεγονός ότι προσέρχονται άνθρωποι της υποτιθέμενης διανόησης, τους οποίους διακινεί το σύστημα στην τηλεόραση, στα διάφορα μέσα ενημέρωσης και τους αγκαλιάζουν οι ίδιοι οι πρωθυπουργοί, που έρχονται αυτοί να νομιμοποιήσουν τις καταστροφές. Είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση ενός ονόματι Καλύβα, ο οποίος φτιάχνει και ντοκιμαντές στην τηλεόραση για να μιλήσει για καταστροφές και θριάμβους. Ξέρετε τι έκρυψε ο κύριος αυτός? Το γεγονός ότι οι καταστροφές προκλήθηκαν από αυτούς που είναι στην εξουσία και είναι η μία συνεχόμενη της άλλης. Την αιτιολογία του πράγματος. Όχι τους θριάμβους. Τι θα πει κατέστρεψαν έναν ελληνισμό 4 εκατομμυρίων της Μικράς Ασίας και της Θράκης και στη συνέχεια ενσωμάτωσαν τα υπολείμματα αυτού του ελληνισμού? Είχαν άλλη επιλογή από το να τους ενσωματώσουν και να τους κάνουν από μεγάλους επιχειρηματίες που ήταν εκεί η εργατική τάξη στην Ελλάδα? Αυτό. Δείτε ένα άλλο παράδειγμα, κύριε Σαχίνη. Η λεγόμενη αστική ελίτ. Ξέρετε, ανέφερα προηγουμένως ότι όλα τα δημόσια κτίρια αυτή τη στιγμή που φτιάχνουν την ταυτότητα της πόλης είναι αποτέλεσμα δωρεών αυτών των ευεργετών. Καθένας τότε από την εθνική αστική τάξη του οικουμενικού ελληνισμού θεωρούσε, εάν πετύχαινε επομένως να γίνει πλούσιος, να κάνει και δωρεές στην κοινωνία από την οποία προήλθε και στην οποία ανήκε ως συλλογικότητα. Σήμερα αυτοί που αποτελούν την αστική ελίτ δεν είναι τίποτε άλλο παρά συγκατανευσιφάγοι στο λουφέ του κράτους, που κινούνται γι' αυτό και ελέγχουν τα ΜΜΕ, για να ενοχοποιούν την κοινωνία προκειμένου να μοιράζουν και τις ευθύνες και να μην τις έχουν οι πολιτικοί. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών θα δείτε ότι όλη η υπόθεση θα εντοπιστεί στους δυστυχείς εκείνους υπαλλήλους που είναι και αποτέλεσμα της κομματοκρατίας μέσα από τις δυσλειτουργίες του οργανισμού αυτού και των επιλογών των ιδίων των προσώπων,
αλλά κανείς δεν θα αγγιχθεί από τους προτέτειους, αυτούς που είναι οι άμεσοι εμπλεκόμενοι ένοχοι ενός σκανδάλου πρωτοφανούς, όπως και όλα τα άλλα. Αυτό λοιπόν θα έρθει να επιβεβαιωθεί και με την νομιμοποίηση που θα φέρουν σιγά σιγά οι εκλογές, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης. Αρκεί να σας διαβάσω, ξέρετε, το κύριο άρθρο, μερικές αραδούλες από το κύριο άρθρο και άλλα άρθρα που έχει μέσα μιας εφημερίδας που είναι το αντίστοιχο του Λαμπρακιστάν, της εποχής του Λαμπράκη, που φέρνει στην επιφάνεια ξανά το «Αυτή είναι η Ελλάδα του Σιμίτη», ο οποίος είναι ο πρωτεργάτης αυτού του σκανδάλου, της παράδοσης της χώρας, του κράτους στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Τι λέει? Ότι είμαστε, λέει, μια ιδιαίτερη χώρα. Όταν συμβαίνει μια μεγάλη τραγωδία, σηκώνεται πολύ σκόνη και θόρυβος. Δηλαδή αντιδράει η κοινωνία, αλλά δεν το λέει. Για λίγο όμως, μετά το θέμα εξαφανίζεται από την επικαιρότητα. Η δικαιοσύνη καθυστερεί απελπιστικά, η κάθαρση αργεί και το θέμα ξεχνιέται. Όλοι βολεύονται. Προσέξτε, δεν υπάρχει πιο μεγάλο καθαρτήριο από αυτές τις διατυπώσεις που επαναλαμβάνονται συχνά για την πολιτική τάξη της χώρας. Να την κάνει διάχυτη. Φταίει η κοινωνία που δεν μπορεί η πολιτική τάξη να ανατάξει τη χώρα. Φταίει η κοινωνία που το πολιτικό σύστημα από μια απλή εκλόγιμη μοναρχία με διαμεσολαβητές, το κομματικό σύστημα γίνεται κομματοκρατία και λαιλατείται. Γίνεται, φταίει η κοινωνία που δεν τους αφήνει να βγουν στην επιφάνεια και να φιλοδοξήσουν να μείνουν στην ιστορία. Είναι η ντροπή της δημοσιογραφίας. Κύριε Κοντογιώργη, πρέπει να σας πω ότι έχει φρακάρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δεν μπορώ, θα χρειαζόντουσαν 2 ώρες. Επιλέγω όμως 2 ζητήματα που θέτουν οι ακροατές. Ο φίλος ο Νικόλας, θα μπορούσε με 1-2 παραδείγματα, ενδεχομένως και λεπτομέρειές τους, να μας πει ο κύριος Κοντογιώργης τι είναι το δίκαιο της ανάγκης που πολλές φορές επικαλείται στις ομιλίες του και πώς μπορεί να οδηγήσει σε δημοκρατία και σε συμμετοχή των πολιτών στην άσκηση της εξουσίας και συνεχίζει να πιστεύει πως το σύστημα έχει κάποιο διακόπτη αυτοκαταστροφής που μπορεί να τον ενεργοποιήσει με το να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των πολιτών στην εξουσία. Είναι εφικτό με ειρηνικό τρόπο να πάμε προς τα εκεί? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, την ώρα που περιγράφει τη δική μας ελίτ, μπορεί να μας πει η τουρκική ελίτ έχει συνείδηση εθνική? Αν ξεκινήσω από το τελευταίο, θα πω ότι η τουρκική ελίτ στον κύριο κορμό της έχει όχι μόνο εθνική συνείδηση, αλλά και εθνική συνείδηση η οποία δεν διστάζει να αντιμάχεται τον ίδιο τον εαυτό της. Ξέρετε, η κεμαλική εθνική ταυτότητα οικοδομήθηκε ευρέως εναντίον του Ισλάμ. Δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί ότι η παρουσία του Ερντογκάν δεν έρχεται αντιμέτωπη με το πρόταγμα του Κεμάλ. Αντιθέτως, ενσωματώνει το Ισλάμ στον κεμαλισμό. Αυτό είναι το μέγιστο εθνικό δημιούργημα για την πλευρά της Τουρκίας του Ερντογκάν. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι προς συζήτηση. Εάν έρθουμε όμως στην περίπτωση του δικαίου της ανάγκης, προσέξτε, η απόγνωση κινητοποιεί τη σκέψη όταν αυτή είναι εγκατεστημένη, βαθιά ριζωμένη στο σπήλαιο της αλωτρίωσης που της δίδαξαν οι ηγεμόνες της. Η απόγνωση σημαίνει όταν φτάνει κανείς στο στάδιο της εξαχρίωσης, της εξαθλίωσης και δεν έχει να δώσει πολλά πράγματα ή να περιμένει πολλά πράγματα. Άλλοτε, όταν επικρατούσε ο παλαιός φιλελευθερισμός, οι σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης απέβλεπαν στο να δουν, παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ποιο βαθμό ικανοποίησης βρίσκεται η κοινωνία απέναντι στο σύστημα. Σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Είναι σε ποιο βαθμό οι κοινωνίες μπορούν να αντέξουν και να μην εξεγερθούν. Άρα σε πόσο βαθιά κάτω μπορούμε να την πάμε χωρίς
να αμφισβητηθεί δυναμικά πια το σύστημα. Οι ίδιοι αυτοί που είναι ηγεμόνες σήμερα παράγουν τα αντισώματά τους. Δηλαδή, όταν βλέπουν τις κοινωνίες ως μυρμήγκια, οι κοινωνίες κάποια στιγμή θα αντιδράσουν και θα τους πάρουν φαλάκι. Θα σας το πω με το παράδειγμα το οποίο ισχύει και είναι εν εξελίξη. Σήμερα οι αστικές ελίτ, πρώτον έχουν μετασχηματιστεί, δεν είναι η βαριά βιομηχανία μέσα στη χώρα και ούτω καθεξής, είναι το διεθνές χρηματοπιστωτικό και άλλο κεφάλαιο, η διεθνής των αγορών όπως λέω. Αυτές λοιπόν δημιουργούν τους όρους της μετάβασης στο μέλλον και συγχρόνως το ελέγχουν, τεχνολογία και πολλά άλλα. Οι κοινωνίες τι κάνουν? Οι κοινωνίες βαθιά βυθισμένες σε αυτό που τους δίδαξαν οι ηγεμόνες παραμένουν έγκλειστες στο 18ο αιώνα. Επικαλούνται το διαφωτισμό. Τι λέει ο διαφωτισμός, τι λένε οι κοινωνίες σήμερα? Ότι πρέπει να διασώσουν το μισθό τους με όρους εξαρτημένης εργασίας, πρέπει να μπορούν να διαδηλώνουν και πρέπει εν πάση περιπτώσει να έχουν ένα ιδιωτικό περιβάλλον το οποίο να τους επιτρέπει να αυτοδημιουργούν. Θεσμικά τι ζητάνε οι κοινωνίες? Τίποτε απολύτως. Απουσιάζει τι από τις κοινωνίες? Αυτό που θα τις φέρει στο μέλλον. Δηλαδή η πολιτική ελευθερία και η κοινωνική ελευθερία. Γιατί θα τους φέρει η κοινωνική και πολιτική ελευθερία και όχι απλώς η ατομική? Μα πολύ απλό. Διότι όπου είναι κανείς ελεύθερος δεν μπορεί να εξουσιάζεται από κάποιον άλλον. Άρα εάν οι κοινωνίες προτάξουν την πολιτική ελευθερία, δηλαδή να μπουν στο πολιτικό σύστημα, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Διότι οι κοινωνίες θα καθορίζουν τι κερδίζει η διεθνής των αγορών, τι διαμοιράζεται με την κοινωνία, ποιο είναι το καθεστώς της, ποιος αποφασίζει για την τεχνολογία και την εξέλιξή της, για το επίπεδο διαβίωσης και όλα, για την προσωπική της ελευθερία. Λοιπόν, εδώ είναι αντιμέτωπη η κοινωνία με μια ιδεολογία που λέει όχι, όπως είναι τα πράγματα, θα διαδηλώνουμε. Λοιπόν, διαδηλώνουμε, μετά επιστρέφουμε στο σπίτι μας και τι κάνουμε, ακούμε στην τηλεόραση αυτά τα οποία θέλει η κυβέρνηση και γύρω από την κυβέρνηση συγκατανευσυφάγει. Το ίδιο γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι στον υπόλοιπο κόσμο ακόμα, δηλαδή στη Δύση, τα πράγματα δεν έχουν φτάσει σε βαθμό εκτραχυλισμού που σημαίνει εν προκειμένου να επιστρατευθεί το μυαλό των ανθρώπων με το δίκαιο της ανάγκης να σκεφτούν διαφορετικά. Οριακά σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία ψιλοσκέφτονται. Κάτι με όρους διαδηλώνουν, με όρους αμφισβήτησης, αλλά πώς θα γίνουν αυτοί πρόεδροι αντί για τον Μακρόν σήμερα, για κάποιον άλλον αύριο. Στην Ελλάδα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Διότι δεν περιμέναμε τη διεθνή των αγορών για να οδηγήσει σε αυτή την λεϊλασία και στον εκμηδενισμό ουσιαστικά του ελληνικού κόσμου που βρίσκεται σήμερα και στην απαξίωση. Το διαπράττει αυτό το κράτος από την ώρα που συγκροτήθηκε. Διότι είναι ξένο σώμα το οποίο λατρεύει, έχει κάνει τους ηγεμόνες του, το πολιτικό προσωπικό, τις πολιτικές και πνευματικές ελίτ να λατρεύουν το βιαστή τους και δεν αποδέχονται αυτό που στοιχειοθετεί η έννοια της προόδου στον ελληνικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι έχει καταλήξει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, εκτός του ότι είναι καθολικά σχεδόν αλωτριωμένη με την ιδέα ότι το πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατία και αντιπροσώπευση, αλλά έχει καταλήξει στο ότι εμείς εκλέγουμε, άρα εμείς φταίμε. Δηλαδή η αυτοενοχοποίηση. Εμείς δηλαδή φταίμε που δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, χθες τον Πρωθυπουργό Τσίπρα ή να βάλουμε έναν άλλον της δικής μας βούλησης και όχι του κομματικού σωλήνα και πέραν αυτού των συγκατανευσυφάγων Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και προσέξτε, έχω δει πολλές φορές να επικαλούνται το άρθρο 120 για να δείτε το βαθμό της άγνοιας και της αλωτρίωσης που διακατέχει πολύ κόσμο σε αυτή την ελλαδική κοινωνία.
Τι λέει το 120? Ότι οφείλει ο κάθε πολίτης να προστατεύει το παρόν πολιτικό σύστημα της εκλόγιμης μοναρχίας. Άρα λέτε αφοπλισμένος ουσιαστικά. Όχι μόνο είναι αφοπλισμένος. Και όχι κυρίαρχος όπως αισθάνεται ότι είναι. Ζήτηση που κάνουμε τώρα, κύριε Σαχίνη, που μιλάμε για την μη δημοκρατική και αντιπροσωπευτική υπόσταση του παρόντος πολιτικού συστήματος, που αμφισβητούμε το δημοκρατικό του χαρακτήρα, που λέμε ότι ενδεχομένως εμείς θέλουμε αντιπροσώπευση ή δημοκρατία, εμείς είμαστε εκτός συνταγματικής νομιμότητος. Μπορεί δηλαδή ο κύριος Ντογιάκος δεν τον παίρνει κοινωνικά, αλλιώς θα το είχε κάνει. Του κρατώ φάκελο, σημειώνω, από το παρελθόν. Υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα. Δεν είναι τωρινός ο κύριος Ντογιάκος. Λοιπόν, θα μπορούσε κάλλιστα να παρέμβει και να ασκήσει δίωξη εναντίον μας. Τώρα ψάχνει, όπως είδαμε, και δίνει εντολές να ελεγχθούν όλοι. Θα ελεγχθεί και ο γιος του που ήταν σύμβουλος του κυρίου Καραμανλή, του Υπουργού. Θα ελεγχθεί ο κύριος Υπουργός, θα προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις των τεμπών αφού εγκατέλειψε και δεν ασχολήθηκε ποτέ για την ανάταξη αυτού του πράγματος, να μην το χαρακτηρίσω, που λέγεται σιδηρόδρομη στην Ελλάδα. Και όλοι οι θεσμοί δηλαδή, γιατί όλα έτσι είναι. Κύριε Κοντογιώργη, επειδή φτάνουμε στο τέλος, θα μπορούσαμε να σας ακούμε για ώρες, αλλά το ξέρετε, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος. Κύριε Σαχίνη, θα αισιοδοξήσω, αυτή είναι η κατάληξη, εάν δω ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, αντί να διαγωνίζεται για το ποιον θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, να σταθεί απέναντι και να πει θέλω αντιπροσώπευση, θέλω έλεγχο, θέλω ανάκληση. Και ο έλεγχος με αφορμή τα Τέμπη να ξεκινήσει από την κορυφή. Από την κορυφή, την τελείως κορυφή, και να μην αφορά, εάν ήμουν εγώ αρμόδιος, υπόθεση εργασίας γιατί δεν θα είμαι ποτέ, αλλά λέω, εάν ήμουν αρμόδιος θα είχα προσαγάγει στη δικαιοσύνη όχι μόνο τους τέος πρωθυπουργούς και τις τέος κυβερνήσεις των τελευταίων ετών από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν, αλλά και τους νεκρούς ακόμη. Διότι όλοι μαζί είναι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει στη χώρα και την καταστροφή της. Γιώργος Κοντογιώργης, μου λέει εδώ ένας φίλος, είναι δυνατόν σε μια σχέση που δεν πάει καλά, που υπάρχει καταπίεση και αδικία, να φταίει πάντα μόνο ένας, εν προκειμένου εξουσιαστής και όχι ο εξουσιαζόμενος? Δηλαδή αντίδραση δεν λογίζεται ως ευθύνη που δεν την αναλαμβάνει το ένα εκ των δύο μερών, και συνεπώς αυτή η ευθύνη της μη ανάληψης δράσης είναι εντελώς δική του? Ειλικρινά λυπάμαι, διότι σπατάλησα μαζί σας κοντά μία ώρα και έρχεται αυτός ο κύριος, όποιος είναι, να μας λέει ξανά ότι φταίμε εμείς η κοινωνία. Δεν μπορεί να καταλάβει, αλλά επιτρέπεται να έχεις άποψη όταν δεν γνωρίζεις? Αν έχει ευθύνη η κοινωνία, έχει μόνο σε ένα. Ότι δεν στέκεται απέναντι στην κομματοκρατία και γίνεται συντελεστής της. Όχι για τα πεπραγμένα της κομματοκρατίας. Για τα πεπραγμένα της κομματοκρατίας φταίει η κομματοκρατία, δηλαδή οι συντελεστές της. Αυτό το κράτος. Και ένα μήνυμα που μου έρχεται... το κράτος. Άρα πρέπει να εθνικοποιήσουμε το κράτος. Και η εθνικοποίηση του κράτους σημαίνει να το προσδέσουμε στην κοινωνική συλλογικότητα που θα είναι θεσμός και θα αποφασίζει, και όχι σε αυτούς που είναι μέλη του κομματικού σωλήνα και αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό εναντίον της κοινωνίας. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου του Νικόλα από τη Γερμανία. Συγκλονιστικός Κοντογιώργης, τόσες πολλές τραγικές αλήθειες σπάνια μπορούν να ακουστούν. Σε παρακαλώ πολύ να του μεταφέρεις τα σέβη μου. Ακούμε μία παρέα εδώ στη Γερμανία, Έλληνες, και κουνάμε το κεφάλι επιδοκιμαστικά, αλλά ταυτόχρονα μουτζωνόμαστε για τις επιλογές μας. Με ρωτάει και ένας φίλος, ο Δημήτρης. Α, ο Δημήτρης λέει: είμαι μόλις 20 ετών. Δηλαδή, κύριε Κοντογιώργη, μου συνιστάτε να απέχω από τις εκλογές? Συνιστώ να σταθεί απέναντι στην κομματοκρατία και να μην γίνει συνένοχος σε
σε αυτό που θα γίνει. Γιατί όποιος και να βγει στις επόμενες εκλογές, να ξέρει ότι θα κάνει τα ίδια. Κανείς από αυτούς που καλεί το κομματικό σύστημα δεν μπορεί να υπερβεί τον εαυτό του, να υπερβεί και να ανασυγκροτήσει το κράτος και όλη την δημόσια ζωή για να πάρει την Ελλάδα και να τη μεταφέρει στο μέλλον. Δηλαδή να σκεφτεί με τους όρους της ελληνικής κοινωνίας και όχι της ιδιοτέλειας των συγκατανευσιφάγων που τυλιμένονται. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι πώς θα αντιτάξει απέναντι σε αυτό που έρχεται την βούλησή του να αλλάξει το σύστημα και όχι πώς θα γίνει μέρος του. Στο τέλος το να ψηφίσεις δεν θα αλλάξεις τίποτε. Το να μην ψηφίσεις όμως δεν θα είσαι συνένοχος. Δεν θα μπορώ εγώ, δεν θα έχω το δικαίωμα να σου πω τι ψήφισες, αντιπολίτευση, τα ίδια κάνει. Τι ψήφισες, κυβέρνηση, τα ίδια κάνει. Άρα λοιπόν είσαι συνένοχος. Να διαδηλώσουν στους δρόμους, αν θέλουν να κατέβουν στους δρόμους και να ζητάνε αλλαγή πολιτικού συστήματος. Να γίνουν εντολής και οι πολιτικοί εντολοδόχοι. Αφού δεν μπορούν οι ίδιοι να υπερβούν τον εαυτό τους και το καθεστώς του που τους έφερε. Δεν θέλουν για να γίνουν ηγέτες μεγάλοι και να αφήσουν το στίγμα τους στην ιστορία, ας τους εξαναγκάσει η κοινωνία να το πράξουν. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Έχει φρακάρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτό κάτι λέει. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλή καλά. Καλή ημέρα και από μένα. Ευχαριστώ.